Με επιμονή και υπομονή συνεχίζουν τις έρευνες οι αστυνομικοί προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της δολοφονίας του άτυχου πυροσβέστη Χρήστου Μαντά. Οι άνδρες της ασφάλειας από την πλευρά τους συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό. Ακόμη και σήμερα έγιναν κάποιες προσαγωγές, ωστόσο μέχρι στιγμής καμία από αυτές δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν τους αστυνομικούς να πιστεύουν πως πρόκειται για δύο άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι εμπλέκονται σε κύκλους τοξικομανών. Οι έρευνες μάλιστα επικεντρώνονται σε δύο αδέλφια. Όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται για επαγγελματίες του είδους. Ρίσκαραν και αποφάσισαν να χτυπήσουν σε σούπερ μάρκετ σε ώρα αιχμής, χωρίς να περιμένουν το κατάστημα να κλείσει, μόνο και μόνο για να βρουν χρήματα. Ήταν άνθρωπος που έπαινε μπροστά και προσπαθούσε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του όταν αυτός είχε κάποιο πρόβλημα. Και το έλεγε η ψυχή του. Και κρίμαζε γιατί και αυτές τις μέρες έβγαινε και σε σύνταξη. Λείπει από κοντά μας. Είναι λυπηρό. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί, στενοχωρηθεί για το άτομο, γιατί υπήρξε πάρα πολύ καλό παιδί. Εμείς μαζί μεγαλώσαμε, σχολείο μαζί. Έφυγε άδικα. Έφυγε άδικα και δεν έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Οι δράστες ίσως σχετίζονται και με τη ληστεία σε περίπτερο στα Ζαρουχλαϊκά, η οποία συνέβη μία μέρα πριν την επίθεσή του στο σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος. Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες εμφανίστηκαν άγριοι και αποφασισμένοι. Η τοπική αστυνομία πάντως είναι αισιόδοξη πως θα σημειωθεί σύλληψη πολύ σύντομα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν η υπόθεση εξιχνιαστεί, αρκετοί θα εκπλαγούν ακόμη και με τον τρόπο διαφυγής των δραστών. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο ο δράστης να πυροβόλησε τον 59χρονο γιατί αντελήφθη ότι τον αναγνώρισε.